Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και η σύμβαση αυτή εντάσσει στη γενικότερη φιλοσοφία και τη σημερινή κυβέρνηση αλλά και συνολικά των κυβερνήσεων ότι το φορολογικό σύστημα πρέπει να εξυπηρετεί τη λογική του φορολογικού ανταγωνισμού. Μάλιστα, στην προηγούμενη συνεδρίαση ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Βεζιρόπουλος, ανέδειξε το θετικό, κατά τη γνώμη μου, της υπόθεσης ότι η Ελλάδα στην κλίμακα του φορολογικού ανταγωνισμού, όπως τη μετράει ο ΩΣΑ, ανέβηκε κατά 4 θέσεις. Όμως αυτή η υπόθεση έχει 2 όψεις. Και εμάς μας ενδιαφέρουν βεβαίως και οι 2 όψεις, αλλά πολύ περισσότερο η δεύτερη. Η πρώτη όψη είναι βεβαίως όλα αυτά τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες του κεφαλαίου, των επιχειρηματικών ομίλων, τους μεγαλομετόχους, για άλλο και μικρότερους φορολογικούς συντελεστές, για αφορολόγητα, για φορολογικές απαλλαγές, ούτως ώστε να διαμορφώνεται ένα πιο ευνοϊκό έδαφος για τη θωράκιση της κερδοφορίας τους και την πρόθεση των επενδυτικών τους σχεδίων. Αυτή είναι η μία όψη του φορολογικού ανταγωνισμού. Η άλλη όψη του φορολογικού ανταγωνισμού αφορά όμως τους εργαζόμενους, αφορά τους συνταξιούχους, αφορά τα λαϊκά στρώματα, τα οποία καλούνται να υπομισθούν όλο και μεγαλύτερο ποσοστό των φορολογικών εσόδων και μάλιστα σε συνθήκες φορολογικής εξυγίανσης. Άρα λοιπόν το βάρος του φορολογικού, στα πλαίσια αυτού του φορολογικού ανταγωνισμού, πέφτει στα βάρος των λαϊκών εισοδημάτων και αποτελούν τα λαϊκά εισοδήματα, τα φορολογικά ισοζύγια και του σημερινού φορολογικού συστήματος και των προηγούμενων και στη χώρα μας, αλλά όχι μόνο στη χώρα μας. Άλλωστε αυτές είναι διεθνείς συμβάσεις, διεθνείς διαδικασίες. Δεύτερον, με βάση αυτό, κάτω από αυτό το πρίσμα, η σύμβαση λειτουργεί στα πλαίσια της ελευθερίας εγκατάστασης επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες, της ύπαρξης θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην ίδια τη χώρα ή σε άλλες χώρες, της ύπαρξης offshore εταιριών, της ύπαρξης ελευθερίας κίνησης κεφαλαίου και φορολογικών παραδείσων. Άρα όλο αυτό διαμορφώνει το κέλυφος, ούτως ώστε ακόμη περισσότερο να μειώνονται οι όποιοι φορολογικοί συντελεστές, να δημιουργούνται περιθώρια για αφορολόγητες δραστηριότητες ή και για αφοροαπαλλαγές, αξιοποιώντας όλες αυτές τις παραπάνω δυνατότητες. Και από αυτή την άποψη, η σύμβαση επί της ουσίας αποτελεί μια ακόμη κρατική παροχή στους επιχειρηματικούς ομίλους, κατά κύριο λόγο, αυτούς εξυπηρετεί, στα πλαίσια των φοροδιευκολύνσεων, ας το πω, των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι τυχαίο το άρθρο 8, το οποίο είναι αποκαλυπτικό. Δηλαδή, οι ναυτιλιακές εταιρείες φορολογούνται με βάση το νιολόγιο το οποίο έχουν ή τα χαρτιά με τα οποία λειτουργούν. Από αυτή την άποψη, δηλαδή, στη χώρα μας, που έχει ένα πολύ μεγάλο στόλο ναυτιλιακό και το φορολογικό κεφάλαιο είναι ισχυρό, είναι αφορολόγητες επί της ουσίας. Έχουν 62 φορολογικές απαλλαγές με βάση το Σύνταγμα. Άρα δεν καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών ομίλων. Συμπερασματικά λοιπόν εμείς την καταψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε, και για να ολοκληρώνω, δεν θέλω να με ακρηγορώ, γιατί ακριβώς εξυπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, τις ανάγκες των μεγαλομετόχων και των διαφόρων funds, αλλά και των μεγάλων στελεχών που μπορεί να ταξιδεύουν από τη μια περιοχή του κόσμου στην άλλη, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων στις οποίες δίνουν τη δυνατότητα. Και ταυτόχρονα θα έχει αρνητική επίπτωση, εφόσον όλα αυτά ισχύουν, στην φορολογική επιβάρηση των λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς ως ΚΚΕ την καταψηφίζουμε, κύριε Πρόεδρε.